Η ευθύνη μου λοιπόν απέναντι στην κυβέρνηση που στήριξα και στηρίζω και στον Πρωθυπουργό και στο κόμμα μου το ΣΥΡΙΖΑ είναι να πω ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κατάπτυστη συμφωνία προϊόν ενός άθλιου εκβιασμού των οικονομικών δολοφόνων της Ευρωζώνης. Καταλαβαίνω απολύτως τον εκβιασμό που υπέστη και ο Πρωθυπουργός και ο Ευκλήδης. Αλλά έχω υποχρέωση απέναντι σε αυτούς που πρέπει να εκπροσωπεί η αριστερά και κυρίως την νεολαία να επαναλάβω ότι η ευθύνη σήμερα όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πούμε όχι, δεν αποδεχόμαστε αυτό τον εκβιασμό. Γιατί μόνο με το όχι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων, των ανέργων και της νεολαίας. Το όχι δεν είναι χτύπημα στην κυβέρνηση. Είναι ενίσχυση και άνοιγμα προοπτικής και για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το όχι είναι η πράξη που δεν δικαιώνει αυτούς που επί 5 χρόνια επέβαλαν τα μνημόνια και εφάρμοζαν τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους και τα 2,5 εκατομμύρια φτωχούς. Το όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ελπίδα στο λαό ότι μπορεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναγκάστηκαν κάτω από τον άθλιο εκβιασμό να αποδεχθούν αυτή την μεγάλη ήττα και την απόπερα πραξικοπήματος που έγινε, αλλά δεν δέχονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλουμε λάθος μήνυμα στον ελληνικό λαό. Και το λάθος μήνυμα, αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ότι αν αποδεχτούμε τον εκβιασμό, γιατί τότε σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι οι λαοί δεν μπορούν να τα βάλουν με τους ισχυρούς και τους εκβιαστές και τους δυνάστες, και ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας των ιδιωτικοποιήσεων, της αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων και της διάλυσης του ασφαλιστικού είναι μονόδρομος. Δεν δέχομαι λοιπόν να στείλω λάθος μήνυμα ότι αυτά είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορεί η Βουλή, όλοι οι βουλευτές, να πούμε ότι δεν δεχόμαστε τον εκβιασμό. Είναι καθήκον μας να καλέσουμε το λαό να στηρίξει τη ρήξη με αυτούς που επιδιώκουν να καταργήσουν τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποικία χρέους μόνιμα. Γιατί αν υλοποιηθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που προβλέπει αυτή η εκβιαστική συμφωνία που μας επευλήθη, που επευλήθη στον Πρωθυπουργό, τα μέτρα αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι οδηγούν τη χώρα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε χρεοκοπία. Αλλά τότε η δημόσια περιουσία θα ανήκει σε αυτό το ταμείο. Και τότε καμία πορεία δεν θα μπορεί να στηρίξεις αυτόνομης πορείας της χώρας. Δεν δέχομαι λοιπόν να συμπράξω να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χλέβη αυτών που οδήγησαν στη χώρα στα μνημόνια. Αυτοί που οδήγησαν στην κοινωνική και οικονομική καταστροφή το λαό με τις μνημονιακές πολιτικές. Είχα τονίσει έγκαιρα και εγώ και άλλοι στην κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν μπορεί να πηγαίνουμε με αφέλεια στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να είχαμε και δεύτερο πλάνο να μας εκβιάσουν και να μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Δυστυχώς το επιτελείο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε κάθε τέτοια σκέψη. Επομένως δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη. Το είπα, όπως και άλλοι μετά τη συμφωνία της 20 Φλεβράρη. Επιμείναμε. Φωνή βόντος. Επιμονή σε μια πορεία αυτής, όμως υπήρξε μια επιμονή σε μια πορεία που οδηγούσε και πάντα και οδηγεί σε πάση θυσία συμφωνία, σε πάση θυσία στο ευρώ. Όμως αυτή η πορεία οδήγησε σε αυτή την ταπεινωτική συμφωνία. Το όχι λοιπόν είναι πράξη ευθύνης και προοπτικής ώστε να μην γιγαντωθεί η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον κύριο Πετράκο. Τον λόγο έχει... Ναι. Είναι κρίσιμο για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό ήθελε το χρόνο. Λεπτό δεν είναι. Ωραία, είναι μια διευκρίνηση. Ωραία. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ένα σοβαρό ζήτημα που αυτές τις μέρες απασχολεί και το δημόσιο λόγο και η σχέση με το σχέδιο Σόιμπλε που είπατε κτλ. Σας παραπέμπω
προς το τέλος Μαρτίου, στην έγκριτη Κυριακάτικη Καθημερινή, σε πρωτοσέλιδο, σας παρακαλώ, όπου ανέφερε για το σχέδιο time out του Σόιμπλε, επισήμως διαρροή από το Βερολίνο, με το σύνολο του σχεδίου, ήτανε το σχέδιο ακριβώς που και ο Υπουργός Οικονομικών του είχε επιδοθεί και για τον οποίο μιλάει σήμερα. Είναι δημόσια γνωστό εδώ και 3,5 μήνες στο δημόσιο διάλογο, μηδέποτε διαψευστέ και βεβαίως με κινήσεις οι οποίες δεν ήταν του δημόσιου χώρου. Αναφερόμαστε σε διπλωματία. Τότε η κυβέρνηση είχε απαντήσει και δια του Υπουργού και δια του Πρωθυπουργού με έναν απόλυτο τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια και ήταν σε γνώση όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Τον λόγο έχει ο κύριος Βαρδαλής Αθανάσιος, βουλευτής του ΚΚΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι φανερό πως έρχεται να προσθέσει νέα βάσανα σε αυτά που φόρτωσαν στις πλάτες του λαού τα δύο προηγούμενα. Ένα μνημόνιο, όμως και αυτή είναι η διαφορά, που τώρα έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των αστικών κομμάτων. Να γιατί ζητάτε εθνική ομοψυχία, εθνική συνεννόηση. Επειδή συμφωνείτε όλοι μαζί, θέλετε να βάλετε στο κάδρο και το λαό, ώστε να υλοποιηθεί χωρίς αντιστάσεις αυτή η αντιλαϊκή συμφωνία. Να υλοποιηθούν όλα τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο. Σήμερα όμως άλλο είναι αναγκαίο, άλλο είναι αυτό που χρειάζεται. Σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι η λαϊκή συμμαχία εργατών, αυτοαπασχολούμενων, της πόλης και του χωριού, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων και αγροτών, ενάντια σε αυτήν την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και δεν είναι τυχαίο που σήμερα για μια ακόμη φορά βαφτίζεται τα εθνικά ως εθνικά τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν άλλα περιθώρια να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, θεωρώντας εφικτό και ρεαλιστικό αυτό που αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες του λαού, στηρίζοντας τις θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, όσοι αισθάνονται φρίκι από το νέο έγκλημα, όσοι νιώθουν τη βαρβαρότητα του σάπιου συστήματος, που μόνο